κύριος στόχος και προσπάθεια του συλλόγου μας, Προοδευτικού Συλλόγου Σιτίας ο Βιτσέντος Κορνάρος, είναι να συντηρεί και να προβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο ό,τι σημαντικό υπήρξε στην περιοχή μας, το οποίο να αποτελεί συνέχεια της παράδοσής μας, της κουλτούρας μας και στοιχείο ελπίδας για τις επόμενες γενιές. Όπως λέει η παροιμία, τα βήματα του πρώτου γέφυρα για το δεύτερο. Όποια ανθρώπινη δημιουργία θαυμάζουμε σε όλους τους τομείς, γίνεται πιο μεγάλη και πιο θαυμαστή όταν προϋπάρχει μια ρίζα, ένα παρελθόν. Έτσι και στη συνέχεια της τοπικής παραδοσιακής μουσικής μας, όλα τα σημερινά μας ακούσματα, για τα οποία είμαστε πολύ περήφανοι, προϋπήρχαν, εξελίχθηκαν και έφτασαν στα δικά μας αυτιά τόσο όμορφα, ώστε να διασκεδάζομαι, να ξεφαντώνομαι με αυτά και να γεμίζομαι ευχάριστα τις ώρες της χαράς και του γλεντιού μας. Εκείνοι λοιπόν που υπήρξαν οι άξιοι τεχνίτες της παραδοσιακής μας μουσικής και μας προσφέρανε τη χαρά και την περηφάνεια να έχει η περιοχή μας μια τόσο αξιόλογη παρουσία στη δημοτική μουσική της Κρήτης, είναι ανάγκη να γίνουν γνωστοί στους νεότερους για να πάρει τη σκυτάλη και η νέα γενιά των δημιουργών και να δώσει και εκείνη ό,τι καλύτερο κουβαλεί. Με την ευκαιρία λοιπόν του πονήματος που πραγματοποίησε ο φίλος Γιώργος Δερμιτζάκης, δευτερότοκος γιος του αξέχαστου Δερμιτζογιάννη, με τίτλο «Του στίχου τα γυρίσματα», ο σύλλογός μας θεώρησε καθήκον του να αναλάβει την παρουσίαση του βιωματικού βιβλίου Παύλα Λευκώματος και το CD που περιλαμβάνει η έκδοση αυτή, ώστε να συμβάλλουμε κι εμείς να γίνει γνωστότερο στους νεότερους που δεν είχαν την τύχη να γνωρίσουν ποιος ήταν ο άνθρωπος πρώτα και μετά ο μουσικός Ιωάννης Εμμανουήλ Δερμιτζάκης ή Δερμιτζογιάννης, όπως έμεινε το όνομά του. Την παρουσίαση και ανάλυση της μουσικής αυτής έκδοσης θα μας κάνει η φιλόλογος κυρία Άννα Μανουσάκη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας. Στη συγκέντρωσή μας παρίστανται η εθνομουσικολόγος κυρία Μαρία Χναράκη, η οποία θα απευθύνει χαιρετισμό όσον αφορά τη μουσική του Δερμιτζογιάννη. Επίσης, στη συγκέντρωσή μας παρίστανται και μας χαιρετίζουν η Αντιδήμαρχος Αγίου Νικολάου κυρία Δέσποινα Καρνιαδάκη και ο κύριος Ιωάννης Ταμέλος, διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Λεσιθίου και πρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Νομού Λεσιθίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χναράκη έχει το λόγο. Καλησπέρα σας και από μένα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο όταν μου ζητήθηκε να προλογίσω την απόψινή εκδήλωση, να σκαρώσω κάτι για έναν άνθρωπο που πραγματικά τα έχει πει όλα και με το στίχο και τη μελωδία του. Το μόνο που κατάφερα να κάνω είναι να γράψω κι εγώ με τη σειρά μου μία ρήμα αφιερωμένη προς εκείνον, το δικό σας το Δερμιτζογιάννη, την οποία και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Τα μάθες αρετούσα μου τσιστία στα μαντάτα, το καλοκαίρι θα γραφεί τσι Κρήτης μια καντάτα. Εκιά συντέκνη πάμπολοι θα σμίξουνε παρέα, για να ακουστούν σαν παλωθιές οι νότες στον αέρα. Καθηγητές και συγγραφείς και των εθήμων δίτες, πολιτικοί και μουσικοί και εξακουσμένοι Κρήτες. Αυτά να με κινήσασαι τη σήμερον ημέρα, να αναθυβάλλω να σας πω δυο λόγια παραπέρα, για μια αηδονιού φουνή που λένε Δερμιτζογιάννη, που με μια χέρα ζάχαρη μελίσματα ολοβγάνει. Πολύτροπο και μουσικό τον έκαμε η φύση, κι ίσα του δεν ευρίσκεται σ' Ανατολή και Δύση. Λύρα, κιθάρα και βιολί, ποίηση και τραγούδι, φιλόσοφος και βιενικός, τσιμαρονιάς λουλούδι. Απόγονος ετεοκριτών, απλοϊκός, ωραίος, γεννήτωρας πολιτισμού, λεβέντης, ρωμαλαίος. Του Μίσονα είναι βλαστός που ερευνά το πράγμα και του Κορνάρου ένα παιδί που γέννησε το θαύμα. Λαμπρός της Ανατολικής της Κρήτης είναι φάρος και τρουβαδούρος ποιητής με ομορφιά και θάρρος.
ακάματος της τέχνης του εργάτης στον κόσμο, που διαλαλεί τη μούσα μας, γαρίφαλο και δυόσμο. Σαν το θυμάρι στον αγρό που μέλισσε σταΐζει, έτσι κι αυτό στον τόπο του τον εμοσχομυρίζει. Τσικρίτης μας η Αμβικά το ριζικό ορίζει, λέει «Η καρδιά μας δεν γερνά, αγάπη αν τη γεμίζεις». Μέσα στον πόνο είναι η χαρά, μας δίδαξε επίσης, και στη λοβά της Αηδός επόρισε τις ζήσεις. Σε δύσκολες πολλοί εποχές βαδίζει η ζωή μας. Τη ρήμα του ας κάνουμε ανάσα προσευχή μας. Σκλάβος δεν ζει ο κριτικός, το ξέρουν και οι οχθροί μας, γιατί έχουμε πολιτισμό παλιό μες στην ψυχή μας. Κρήτη, μητέρα Τσαρχοντιάς, εγέννησε θερείο, διαχρονικό πολιτισμού, ακόμη ένα μνημείο. Σας ευχαριστώ και καλή διασκέδαση απόψε. Μία από τις ιδιότητές μου είναι να εκπροσωπώ το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών εδώ πέρα στην Κρήτη και γενικότερα στην Ελλάδα, και ο πρόεδρός του, ο κύριος Μανώλης Βελιβασάκης, η έδρα του οποίου είναι στη Νέα Υόρκη, μου ζήτησε να σας μεταφέρω το εξής, ότι θα ήθελε την απόψινή έκδοση να τη χρηματοδοτήσει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών σε συνεργασία με το Ίδρυμα Πολιτισμική Κρήτη της Νέας Υόρκης και το μουσικό αρχείο του ιατρού και πατέρα μου Μανώλη Χναράκη, να την εμπλουτίσει με ακόμη περισσότερο υλικό όσον αφορά και το λόγο που θα υπάρχει στην έκδοση, αλλά και το οπτικό, ακουστικό που θα το συνοδεύει αυτό. Και ο στόχος είναι αυτή η έκδοση να μεταβεί στα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και στους συλλόγους των Κριτών στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στην Ευρώπη, στην Αφρική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Αμερική και Καναδά. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μια προσπάθεια που θα ξεκινήσει από ένα δικό σας μουσικό εδώ πέρα, το Δερμιζογιάννη. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Χναράκη, ευχαριστούμε και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών βεβαίως. Είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση για τη Σιτία και για τον Δερμιτζογιάννη, 31 χρόνια μετά το θάνατό του, πραγματικά είναι ένα πολύ ευχάριστο γεγονός αυτό. Μας τιμάει και τη Σιτία, και έτσι θα ακουστεί η κοντιλιά, η μουσική του Δερμιτζογιάννη σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα ετοίμησα τον πατέρα μου, γιατί προσπάθησα να τον τιμήσω πέρυσι που ήταν τα 30 χρόνια από το ημέρα, από το τότε που πέθανε. Πέθανε το 1984 και το 2014 ήταν τα 30 χρόνια. Και σκέφτηκα να βγάλω ένα βιβλίο με αυτά που είχαν γράψει διάφοροι φίλοι και σημαντικοί άνθρωποι του πνεύματος και της μουσικής. Να τα μάθει ο κόσμος, γιατί βλέπω ότι ο Δερμιτζογιάννης, ενώ τον ξέρουν οι παλιοί, οι νέοι δεν τον ξέρουν. Σκέφτηκα λοιπόν να βγάλω το βιβλίο αυτό, να το συνοδέψω με μουσικά CD και με ένα βίντεο, βίντεο που είχα βρει από το YouTube και από άλλες εκδηλώσεις που είχαν γίνει, ούτως ώστε να τον γνωρίσουν οι νέοι πώς ήταν όταν έπαιζε και όταν διασκέδαζε τον υπόλοιπο, τον κόσμο της, και το πάθος που είχε για την κριτική και τη στιακή μουσική γενικά. Και αποφάσισα να εκδώσω το βιβλίο αυτό, το οποίο κατάφερα σήμερα με χίλια βάσανα να το παρουσιάσω στο στιακό λαό, να γνωρίσει τον πατέρα μου. Είχαμε και ακούσματα από τόπιους βιολάτορες εδώ στην περιοχή, έτσι. Ναι, είχα τη χαρά, το είπα σε 5 φίλους που παίζουν οι κοντιλιές του πατέρα μου, να έρθουν να παίξουν κοντιλιές του πατέρα μου, έτσι να ακούσει ο κόσμος και ζωντανά τις κοντιλιές, τις οποίες βέβαια ο καθένας τις παίζει με το δικό του τρόπο, αλλά πάρα πολλοί από αυτούς πλησιάζουν πάρα πολύ τον πατέρα μου.
Καλοτάξτε το βιβλίο σας και ελπίζουμε να συνεχίσετε να δουλεύετε στο κομμάτι αυτό. Έχετε και νέα σχέδια? Πολλά σχέδια. Τώρα αν θα ακούσατε απόψε το Ίδρυμα του Παγκόσμιου Απότιμου Ελληνισμού αναλαμβάνει την έκδοσή του και για να κυκλοφορήσει στα σχολεία τα μουσικά και να γίνει μια μελέτη πάνω στο έργο του πατέρα μου, το οποίο διαπιστώνω ακόμα και εγώ σήμερα ότι είναι σημαντικότατο, γιατί δεν το ξέρα. Και εγώ δεν το ξέρα. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και ευχαριστώ ιδιαίτερα και το σύλλογο που με βοήθησε εδώ, το Προοδευτικό Σύλλογο, την Ανούλα, την Πρόεδρο και το Δήμο βέβαια, για ότι, το ότι αν δεν υπήρχε δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση με όλα τα προβλήματα που παρουσιαστήκαν, αλλά επειδή ξέρω από τέτοιες εκδηλώσεις συνήθως πάντα όλο και κάτι τέτοιο συμβαίνει. Πράγματι, σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ 18 του Αυγούστου στην κεντρική πλατεία της πόλης μας σε μια τιμητική εκδήλωση στο μεγάλο καλλιτέχνη τον Δερμιτζογιάννη. Η αφορμή δόθηκε γιατί έχουν περάσει 31 χρόνια από το μισέμό του και ήταν μάλλον όριμες οι συνθήκες για να μιλήσουμε για το πολυτάλαντο αυτό συμπολίτη μας και να αφήσουμε και τη μουσική του να ηχήσει ξανά στα αυτιά μας και ιδιαίτερα στους νεότερους, για να μάθουν, να γνωρίσουν πόσο σημαντικός καλλιτέχνης είναι ο Δερμιτζογιάννης. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Ιτίας, ο οποίος ανέλαβε την διοργάνωση αυτής της τιμητικής εκδήλωσης με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και με πάρα πολύ χαρά, έφερε εις πέρα στην παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου ενός μικρού λευκώματος που συνέθεσε ο δευτερότοκος γιος του Δερμιτζογιάννη, ο Γιώργης, ο Δερμιτζογιώργης, και με αφορμή λοιπόν την βιβλιοπαρουσίαση, την παρουσίαση του περιεχομένου αυτού του λευκώματος, βρεθήκαμε εδώ και ακούσαμε κοντιλιές του Δερμιτζογιάννη. Πρόκειται πράγματι για ένα πολύ σημαντικό πόνημα, το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο για την απαραίτητη συστηματική επιστημονική μελέτη, η οποία δεν έχει γίνει τόσα χρόνια και είναι ώρα να γίνει. Σήμερα στην εκδήλωση είχαμε την μεγάλη τιμή να ακούσουμε από την Μαρία Τιχναράκη, η οποία είναι εθνομουσικολόγος και καθηγήτρια λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Φιλαδέλφια και ταυτόχρονα είναι μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών. Μας έκανε μια πολύ σημαντική προσφορά με την οποία αναλαμβάνει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών την έκδοση, την καλλιτεχνική επίσημη έκδοση του βιβλίου αυτού και την διανομή του σε όλους τους ομογενείς μας ανά τον κόσμο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια πολύ σημαντική είδηση, γιατί θα ακουστεί ιστιακή παραδοσιακή μουσική στα πέρατα της γης και είναι καλή αυτή η στιγμή για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Η συμβολή του Δερμιτζογιάννη στην παραδοσιακή μουσική είναι τεράστια. Δεν είμαι αρμόδια να μιλήσω για τη μουσική. Θα σας πω όμως ότι ο Δερμιτζογιάννης είναι ένας πολυτάλαντος μουσικός, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στη διατήρηση του τοπικού μουσικού ιδιώματος. Γι' αυτό και 31 χρόνια μετά το μισημό του παραμένει μια καθαρή και διαχρονική αξία στη μουσική παράδοση της Ανατολικής Κρήτης. Διέσωσε αυτό το τοπικό μουσικό ηχόχρωμα που έχουμε εδώ στην Ανατολή της Κρήτης και το εμπλούτησε με το πολύπλευρο ταλέντο του. Είχε ταλέντο στους στίχους, στη σύνθεση στίχων, στις μαντινιάδες, είχε ταλέντο στο τραγούδι, είχε ταλέντο στη λύρα και στο βιολί. Θέλω να πιστεύω ότι η απόψινή βρεδιά άφησε καλές εντυπώσεις στους επισκέπτες, σε όλο το κοινό, και ότι θα δοθεί ευκαιρία για να ξεκινήσουμε μια συστηματική επιστημονική, το τονίζω το επιστημονική, έρευνα και μελέτη και ολοκλήρωση του αρχείου που περιλαμβάνει το μουσικό υλικό που μας έχει παραδώσει ο αείμνηστος Δερμιτζογιάννης, ώστε να διασωθεί και για τις ερχόμενες γενιές.